Αρχικά να ευχηθώ χρόνια πολλά λόγω τη ημέρα με υγεία. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο απλό, περιεκτικό και σύντομο γίνεται. 8 Μαρτίου ο πατέρα μου άρχισε να νιώθει κάποιε ενοχλήσει στη μέση του και όπω ήταν ψυχολογικό, πήγαμε σε έναν ορθοπαιδικό, ο οποίο έβγαλε πόρισμα ότι έχει πάθει θλάση στη μέση. Κάτι πρακτικά αδύνατο για την ζωή την οποία ακολουθεί ο πατέρα μου, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Όπω αντιλαμβάνεστε, του έγραψε κάποια αρκετά ισχυρά αντιφλεγμονώδη χάπια και θεωρητικά μέσα στι μέρε ο πόνο θα υποχωρούσε. Κάτι τέτοιο δεν έγινε και φτάσαμε σε σημείο να μην μπορεί να περπατήσει από τον πόνο, να μην μπορεί να κουνήσει τα χέρια του, να έχει σχεδόν παραλύσει από του πόνου, να μπορεί να ψήξει τη μύτη του, να βήξει πράγματα τα οποία είναι όχι απλά δεδομένα στην καθημερινότητα, αλλά και εγώ δεν ξέρω τι. Κάναμε μια ακτινογραφία λοιπόν στη μέση του και έδειξε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη μέση και αν τυχόν είχε μια θλάση σίγουρα δεν θα ήταν αυτή η οποία θα τον είχε καθυλώσει σε μια καρέκλα και σε ένα κρεβάτι. Έτσι λοιπόν ο γιατρός ο οποίος τον παρακολουθεί ο καρδιολόγος του ζήτησε κάποιες εξετάσεις αίματος. Οι εξετάσει έγιναν με άνθρωπο ο οποίος ήρθε στο σπίτι γιατί δεν μπορούσε να σηκωθεί για να πάει στο ιατρικό. Του πήραν ούρα, του πήραν και αίμα και είδανε πάρα πολύ αυξημένε ε, τιμέ στην κρεατινίνη, το νάτριο και το κάλιο. Τι σημαίνει αυτό. Ενδεχομένω να είχε πάθει κολλικό νεφρού. Ο πόνο του νεφρού είναι πάρα πολύ κοντινό με τη μέση, είναι σχεδόν στο ίδιο σημείο. Οπότε, ενώ είχαν πρόβλημα τα νεφρά, έπαιρνε δυνατά αντιφλεγμονώδη για τη μέση, τα οποία αντιφλεγμονώδη ήρθαν και του νεκρώσανε στην κυριολεξία και τα δύο νεφρά. Φτάνουμε λοιπόν και στο χθε βράδυ, όπου η κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο. Ο πατέρα μου δεν μπορούσε να κουνηθεί από του πόνου και τον πήρα σηκωτό στα χέρια. Παρέα με ένα φίλο μου και τον πήγαμε εμεί οι ίδιοι στο νοσοκομείο. Του κάνανε εξετάσει, οι οποίε δείξαν οξία νεφρική ανεπάρκεια. Με συνέπεια να κάνει εχθέ το βράδυ μία μοκάθαρση και άλλη μία σήμερα το πρωί. Κλείνοντα λοιπόν, να πω ότι η κατάσταση είναι πραγματικά πάρα πολύ άσχημη. Ε, το μόνο το οποίο με παρηγορεί είναι το γεγονό πω ο πατέρα μου δεν έπασχε από χρόνια ανεφρική ανεπάρκεια, αλλά είναι κάτι το οποίο προκλήθηκε από τα φάρμακα τα οποία πήρε το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίε 15 με 20 μέρε. Μόνο λόγο που κάνω αυτά τα story είναι διότι θα ήθελα πάρα μα πάρα πολύ ένα μήνα πριν να είχα ακούσει έναν άνθρωπο να μου εφηγείται αυτή την ιστορία. Έτσι ώστε να ήμουν πιο πονηρεμένο και να έλεγα στον του πατέρα μου: Μήπω δεν είναι η μέση. Πάμε να κάνουμε και μια εξέταση αίματο, διότι ποτέ δεν ξέρει. Γενικότερα, όταν πονάτε κάπου, προσπαθήστε να προσδιορίσετε τι ακριβώ είναι ο πόνο. Και αν δεν μπορείτε, γιατί δεν έχουμε όλοι την ίδια αντίληψη ή πάνω στον πανικό μα δεν σκεφτόμαστε όλοι το ίδιο, κάντε και μια έξτρα εξέταση πάρτε και μία δεύτερη γνώμη και τρίτη και τέταρτη αν χρειαστεί. Χίλιε φορέ να σε πει η οικογένειά σου, οι φίλοι σου, οι παρέσου, σου, φλόρου, φοβιτσιάριδε, ε, ότι τρέχει και κάνει εξετάσει, παρά να ταλαιπωρηθεί. Συνεπώ, προσοχή και πριν πάρετε το οποιοδήποτε χάπι, κοιτάξτε να είστε σίγουροι και εκεί που θα πάτε να εμπιστεύεστε το γιατρό σα τυφλά. Μόνο τότε να πάρετε αυτά που σας έχει πει και αφού το έχετε ψάξει καλά. Όπως καταλαβαίνει η κλήρωση για